κλίμα, όσο στις τάξεις των ομάδων, όσο και στους οπαδούς τους, είναι πολύ καλό. Και όλοι μιλούν για μια σπουδαία σύγκρουση με πολλές συγκινήσεις. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και γι' αυτό άλλωστε παραμένει πάντα στη κορυφή των προτιμήσεων του κόσμου. Ένα στάδιο που δεν περνά απαρατήρητο σε κανέναν. Από τα πιο εντυπωσιακά σε αυτή εδώ τη γωνιά του κόσμου. Σε περίπτωση που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, το παιχνίδι έχει ήδη αρχίσει. Και με το κεφάλι πάει για γκολ. Όχι, δεν τα κατάφερε τελικά. Διάβασε πολύ σωστά τη φάση, αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει όπως θα έπρεπε. Διώχνουν και επανέρχεται η ηρεμία στην άμυνα. Αντρές Σιμόες! Μπράβο του! Δεν ήταν εύκολη απόκρουση. Είναι πραγματικά εκπληκτικός. Εδώ όλοι νομίσαμε ότι η μπάλα θα έμπαινε γκολ. Όχι, είναι offside. Σωστή είναι η απόφαση του βοηθού. Ζορζίνιο. Το είδε ο διαιτητής. Είναι φάουλ. Ζουμά. Ζορζίνιο. Βίλιαν. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Ρυψοκίνδυνη προσπάθεια. Αφού του βγήκε όμως, μπράβο του. Ωραίο διώξιμο. Να δούμε αν θα βγάλουν και κάτι καλό για την ομάδα του. Κρίστισιτς. Κλωναρίδης. Σκάβει έξυπνα την μπάλα προς το συμπαίκτη του. Μπακάκης. Επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Προωθεί Κλωναρίδης. Τίποτα. Ας το ξεχάσουμε αυτό το σουτ. Εδώ έδειξαν πόσο καλά γνωρίζουν την τέχνη της αντεπίθεσης. Υπό άλλες συνθήκες, μάλλον θα είχαν σκοράρει. Μπράβο τους πάντως για τη φοβερή τους ταχύτητα. Έχουν περάσει 15 λεπτά. Αν και οι δύο ομάδες αναζητούν τον γκολ, ακόμα δεν τα έχουν καταφέρει. Θα το καρφώσει. Χάντσον Οντόι. Μακάκης. Τη στέλνει σε ασφαλές νερό. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Αντρές Σιμόες. Κλωναρίδης. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Υπέροχη προσπάθεια. Είπε όχι, έξοχος. Εδώ πραγματικά ξετύλιξε όλο το ταλέντο του και κατάφερε να αποσοβήσει τον κίνδυνο. Καντέ, διώχνει μακριά την μπάλα. Βράνιες, βγάζει την παλιά. Κρίστισιτς, προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Διώχνει όπως όπως την μπάλα. Κλέβει την μπάλα. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Ωραίο σου. Παρατρίχα να το βάλει. Καλή προσπάθεια. Θα ήθελε πολύ να κάνει τον τερματοφύλακα να ανησυχήσει. Αφπιλικουέτα. Ο Χάντσον Οντόι με την μπάλα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Η μπάλα προς τα μέσα. Καταφέρνει να διώξει με τις γροθιές ο γκολκίπερ.
Μπορεί να βγάλει τη σέντρα εδώ. Έτοιμος ο Στάρι. Βρέθηκαν πολύ κοντά στον γκολ σε αυτή τη φάση. Καλή προσπάθεια, είχε δύναμη, αλλά το σούτ ήταν στο κέντρο. Πάντως έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δεν σου βγαίνει πάντα αυτό που θέλεις. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Και η μπάλα πάει πίσω. Για να δούμε. Με αυτές τις κοφτές πάσες προσπαθούν να χτίσουν το παιχνίδι τους. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Κρίστισιτς. Βίλιαν. Χάντσον Οντόι. Εδώ ταραμίστηκε η μπάλα. Ζορζίνιου. Πολύ καλό το passing game εδώ. Στέλνει μακριά την μπάλα. Κρίστισιτς προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Έτοιμος για το σουτ. Τι σημασία αποκτά ένα γκολ αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ ωραία και ομαδική δουλειά εδώ. Βλέπουμε πόσο γρήγορα πέρασαν από την άμυνα στην επίθεση, απλά και αποτελεσματικά. Θεωρώ πολύ πιθανό βέβαια αυτό που εμάς μας φαίνεται απλό, να έχει δουλευτεί αμέτρητες ώρες στην προπόνηση. Η ΑΕΚ παίρνει το προβάδισμα. 1-0. Αν και ελέγχουν πλέον το ρυθμό του αγώνα, θα πρέπει να παραμείνουν συγκεντρωμένοι και ουσιαστικοί στο παιχνίδι τους. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Ο διαιτητής στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Και να είμαστε λοιπόν στην ανάπαυλα. Στα πρώτα 45 λεπτά είδαμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία από τις δύο ομάδες, ένα γκολ και γενικά ένα ευχάριστο παιχνίδι. Οι επιθετικοί λειτουργήσαν αποτελεσματικά, αλλά η παρουσία του κέντρου ήταν καθοριστική και στα ανασταλτικά, αλλά και στα επιθετικά τους καθήκοντα. Μονάχα ένα γκολ χωρίζει τις δύο ομάδες. 1-0 το σκορ. Η δεύτερη περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει. Η ΑΕΚ προηγείται με ένα τέρμα διαφορά. Καντέ. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Έγινε παράβαση και κέρδισε ένα φάουλ εδώ ο επιτιθέμενος. Και προτιμά να δώσει πάσα πίσω. Κέπα. Μάρκος Αλόνσο. Ζορζίνιο. Καντέ. Χάντσον Οντόι ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Ο ποδοσφαιριστής είχε συνέχεια το νου του στην μπάλα. Κατάφερε να την πάρει στην κατοχή του, αλλά από εκεί και πέρα δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο. Κλωναρίδης. Αντρέ Σιμόες. Αντρέ Σιμόες επιλέγει την μακρινή παλιά. Αθπιλικουέτα. Κάνει προβολή και θα πάρει την μπάλα. Τελικά θα του κάνει το φάουλ εδώ. Η ΑΕΚ θα κάνει την αλλαγή
εφόσον διακόπηκε το παιχνίδι. Ο παίκτης γίνεται αλλαγή και οι φύλαθοι στην κερκίδα επιβραβεύουν με τον καλύτερο τρόπο την προσπάθειά του. Οι οπαδοί αυτής της ομάδας ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι αρκετά δύσκολη, οπότε θα πρέπει να είναι ευχαριστημένος που τον χειροκροτούν. Αυτό σημαίνει ότι έπαιξε καλά. Γεννάει ευκαιρία. Χάντσον Οντόι. Ο Κλωναρίδης με την μπάλα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Αθπιλικουέτα. Καντέ. Το γκολ μπήκε λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Και είναι 1-0. Καντέ. Βίλιαν. Βίλιαν! Παραλίγο να την πατήσει εδώ το φύλακα. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Είναι φάουλ και ο διαιτητής το καταλογίζει. Η ΑΕΚ κάνει αλλεπάλληλες αλλαγές. Αθπιλικουέτα. Καντέ. Χάντσον Οντόι. Ζορζίνιο. Καντέ. Κρίστισιτς. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Μόνο ο γκολκίπερ του θα ψάξει το γκολ. Μέσα. Πολύ σημαντικό αυτό το προβάδισμα των δύο τερμάτων. Η ΑΕΚ εδώ έκανε πραγματικά έναν υποδειγματικό ευνηδιασμό. Έτσι τιμωρούνται οι απρόσεκτες πάσεις στο κέντρο. Μιλάμε ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, από τότε που έγινε το λάθος, η μπάλα βρισκόταν ήδη στο αντίπαλο πλεκτό. Τώρα το σκορ είναι 2-0 υπέρ τους. Στο 1-0 δεν είχε εκρηθεί τίποτα. Τώρα όμως η πλάστικα αρχίζει να γέρνει ξεκάθαρα υπέρ τους. Για να δούμε. Θα το κρατήσουν μέχρι τέλους. Πίσω στον άξονα η μπάλα. Χάντσον Οντόι με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Βίλιαν ψάχνει τη σύρτη πάσα. Ψάχνει για κάποιον δικό του εκεί. Αντρές Σιμόες. Γαλανόπουλος. Γαλανόπουλος. Γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Σαν να συγκρούονται με τείχο είναι. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Να και το σούτ τώρα. Τώρα πια δεν υπάρχει αφιβολία. Ο δρόμος είναι κατηγορικός για αυτό. Φοβερή η ψυχραιμία του υπό τόση πίεση. Ο Λιβάγια, με αυτή την επίθεση που κάνει, πραγματικά παίρνει τα εύσημα. Οι αμυντικοί έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τον πιέσουν, αλλά είτε δεν είχαν τη δύναμη, είτε την κατάλληλη διάταξη για να τον περιορίσουν. Πλέον είναι στο 3-0 το σκορ. Καταλογίζεται η παράβαση εδώ. Καντέ. Η ΑΕΚ δεν χαρίζει κάστανα στον αντίπαλο. Αμήνεται πολύ σωστά.
Αυτό ήταν. Τέλος του αγώνα. Η ΑΕΚ ήταν άλλη κλάση. Οι αντίπαλοι έφτασαν κατά κράτος. Δεν μπόρεσαν να προβάλλουν καν αντίσταση. Για πες μας.